είμαστε εδώ σήμερα, η πρώην απεργή πείνας μαζί με τους ανελέγγυους. Μετά από ένα χρόνο της απεργία πείνας, κυβέρνηση μας έχει υπόσχεψει κάτι πράγματα για όσον αφορά την άδεια εργασίας και τα πράγματα που συμφωνήσαμε τότε με τη συμφωνία το Μάρτιο. Μέχρι στιγμής είμαστε πάλι εδώ, υπάρχουν κάτι κρεμότητα. Γι' αυτό διαμαρτυρούμε σήμερα εδώ μπροστά στο Υπουργείο Εσωτερικών για αυτό το πράγμα. Εξήνε, εγκατέσσενο μήνε. Πέρασε ένας χρόνος μετά από την απεργία των 300 μετανάστων εργατών στην Επαδία, στην Αθήνα και στο εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά από ένας χρόνος, ακόμα έχουμε τα κρεμαστά πράγματα από τα πράγματα που έχουμε συμφωνηθήκαμε με τις κυβέρνηση. Πέραμε το ταξίδι με σίλια ζόρικα, έχουμε ακόμα προβλήματα στο ταξίδι, στις βίζες, στις πρεσβείες και στη ειρηνική πρεσβεία στις χώρα μας, στη πατρίδα μας. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ πέρα για να φωνάξουμε δυνατά ξανά ότι εδώ είμαστε, συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να πάρουμε όλα τα δικαιώματα μας και συνεχίσει την αγώνα. Σήμερα θα προσπαθούμε να δούμε στο Υπουργείο για τις γραμματείες κάποιους εκεί για να το μιλήσουμε για την άδεια εργασία που έφτασε, γιατί πέρασε ένας χρόνος και ήταν τη συμφωνία να πάρουμε μετά από 15 μέρες, απλά αλλάξανε όλα και πέρασε ένας χρόνος και δεν το πήραμε. Αυτό είναι μία το ψέμα της κυβέρνησης. Καταγγελούμε τη κυβέρνηση για αυτό που μας έκανε. Καταγγελούμε τη κυβέρνηση για το πολιτική προς τους μετανάστες. Καταγγελούμε όλων που κορυδεύουν τις μετανάστες. Αυτό είναι. Πριν από λίγο έχουμε μια συνέντευξη με τον Υπουργό των Εσωτερικών. Μας είπε ότι δεν γνωρίζει το θέμα ακριβώς πώς είναι, αλλά υπάρχει μια συμφωνία ότι δίκιο έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς κολλάει το πράγμα. Μας δώσανε ότι στην επόμενη εβδομάδα, η Δευτέρα ή Τρίτη, θα μας πάρουν τηλέφωνο για να κλείσουμε ραντεβού με τον Υπουργό Εσωτερικών ο ίδιος, για να δούμε το θέμα που κολλάει. Γιατί όπως ξέρετε, η άδεια εργασίας την έχουν αναλάβει οι τρεις υπουργοί, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας. Μήκε τη στιγμή το προεδρετικό διάταγμα δεν έχει βγει ακόμα και πείζομαι μήκε τη Δευτέρα-Τρίτη που θα έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι θα έχουμε μια απάντηση και θα το ξέρετε όλες. Σας ευχαριστώ.